Η Grand Hotel κρατούσε την ανάσα της. Μυστικά ψιθύριζαν στους πολυτελείς διαδρόμους της, περιμένοντας τη στιγμή να εκραγούν. Ο Πέτρος, με το πρόσωπο χλωμό από το σοκ, έπεσε πάνω σε ένα θέαμα που τον πάγωσε. Ο Ρήγας και η Βασιλική, με τα πρόσωπα κατακόκκινα, τα χέρια τους πλεγμένα, ήταν χαμένοι σε μια παθιασμένη αγκαλιά. Ο κρυφός τους έρωτας, κρυμμένος στις σκιές για τόσο καιρό, είχε πια αποκαλυφθεί. Ο Πέτρος ένιωσε ένα κύμα θυμού να τον ζάχλεστβα. Είχε εμπιστευτεί τον Ρήγα, τον θεωρούσε φίλο. Αλλά αυτή η προδοσία τον πλήγωνε βαθιά. Ήταν μια προδοσία όχι μόνο φιλίας, αλλά και του ίδιου του ξενοδοχείου. Η Grand Hotel, σύμβολο κομψότητας και διακριτικότητας, ήταν τώρα στιγματισμένη από αυτόν τον παράνομο δεσμό. Καθώς τους παρακολουθούσε, μια ψυχρή αποφασιστικότητα απλώθηκε μέσα του. Θα αποκάλυπτε το μυστικό τους. Θα έφερνε την απάτη τους στο φως, όποιο κι αν ήταν το τίμημα. Η Grand Hotel, το καταφύγιο του, η κληρονομιά του εξαρτιόταν από αυτό. Η αλήθεια, όσο άσχημη κι αν ήταν, έπρεπε να αποκαλυφθεί. Η είδηση για τον δεσμό του Ρήγα και της Βασιλικής διαδόθηκε στο ξενοδοχείο σαν πυρκαγιά. Ψήθυροι τους ακολουθούσαν στους διαδρόμους, τα ονόματά τους αναφέρονταν με χαμηλές φωνές. Οι επισκέπτες, που κάποτε αγνοούσαν το δράμα που εκτυλισσόταν γύρω τους, τώρα αντιλαμβάνονταν τις ρογμές στην επίχρηση πρόσωψη της Grand Hotel. Η Αλίκη, με τα μάτια της γεμάτα ανησυχία, βρήκε τον Πέτρο να περπατά νευρικά στη βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου. Γνώριζε για τις υποψίες του. Τις είχε μοιραστεί μαζί του κάποιες φορές. Αλλά βλέποντας την επιβεβαίωση των φόβων του, τον είχε συγκλονίσει. Έμοιαζε με άνθρωπο κυριευμένο. Η συνήθις ήρεμη συμπεριφορά του είχε αντικατασταθεί από μια σιωπηλή οργή. «Πρέπει να το πούμε σε κάποιον», είπε επιτακτικά η Αλίκη. Η φωνή της με δυσκολία ακουγόταν. «Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να τη γλιτώσουν». Ο Πέτρος σταμάτησε να περπατά και την κοίταξε, τα μάτια του γεμάτα με μια σιδερένια αποφασιστικότητα. Ήξερε ότι είχε δίκιο. Αλλά σε ποιον μπορούσαν να εμπιστευτούν? Η Grand Hotel ήταν γόνιμο έδαφος για μυστικά και όλοι, όπως φαινόταν, είχαν κάτι να κρύψουν. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δει, ρίχνοντας μακριές σκιές στους κήπους του ξενοδοχείου, η Άντζελα κάλεσε σε συνάντηση στην κεντρική αίθουσα χορού. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη καθώς οι καλεσμένοι συγκεντρώνονταν, τα πρόσωπά τους ένα μείγμα περιέργειας και ανησυχίας. Ποιες ειδήσεις θα μπορούσαν να είναι τόσο σημαντικές που να δικαιολογούν μια τέτοια συγκέντρωση? Η Άντζελα, με το πρόσωπο χλωμό αλλά απτόητο, στάθηκε μπροστά τους. Η φωνή της, όταν μίλησε, ήταν καθαρή και σταθερή. «Φίλοι μου, άρχισε σας κάλεσα εδώ σήμερα για να μοιραστώ μαζί σας κάποια νέα. Νέα που αναμφίβολα θα σας σοκάρουν όλους». Ένα συλλογικό αηδιασμένο αναφώνημα ακούστηκε στην αίθουσα καθώς η Άντζελα έκανε την ανακοίνωσή της. Τα λόγια της, προσεκτικά επιλεγμένα αλλά εξίσου δυνατά, αποκάλυψαν μια αλήθεια που είχε θαυτεί για χρόνια. Μια αλήθεια που απειλούσε να διαλύσει την εύθραυστη ειρήνη που κρατούσε ενωμένη την Grand Hotel. Ο Βλάσης, με το πρόσωπο χαραγμένο από θλίψη και τύψεις, ομολόγησε τη δολοφονία της Ρόζας. Τα λόγια του, βαριά από ενοχές, ζωγράφιζαν την εικόνα μιας απεγνωσμένης πράξης που διαπράχθηκε σε μια στιγμή πανικού. Η αλήθεια, τόσο καιρό κρυμμένη, αιωρούνταν στον αέρα, πνίγοντάς τους όλους με το βάρος της. Ο Πέτρος και η Αλίκη αντάλλαξαν ένα βλέμμα, ένα μείγμα σοκ και μια ζωφερής ικανοποίηση στα μάτια τους. Οι υποψίες τους, που κάποτε απορρίπτονταν ως απλές εικασίες, είχαν αποδειχθεί σωστές. Αλλά η νίκη τους φαινόταν κούφια, σκιασμένη από την τραγωδία του θανάτου της Ρόζας και την αποκάλυψη του σκοτεινού μυστικού του Βλάση. Η Grand Hotel, κάποτε σύμβολο ελπίδας και νέων ξεκινημάτων, τώρα έμοιαζε με φυλακή. Οι τείχοι της έκλειναν πάνω τους, πνίγοντάς τους με το βάρος των μυστικών της. Η αλήθεια, όπως φαινόταν, είχε ένα τρομερό τίμημα. Κυριευμένοι από δίψα για δικαιοσύνη και την επιθυμία να προστατεύσουν την Grand Hotel από περαιτέρω σκάνδαλα, ο Πέτρος και η Αλίκη σχεδίασαν ένα επικίνδυνο σχέδιο. Θα χρησιμοποιούσαν τη γνώση τους για τον δεσμό του Ρήγα, Χλίγα και της Βασιλικής και των ιστό μυστικών που τους εγκλώβιζε, προς όφελός τους. Θα αποκάλυπταν την αλήθεια, όποιος κι αν ήταν ο κίνδυνος. Το σχέδιό τους ήταν τολμηρό, στα όρια της απερισκεψίας. Αλλά ξέρετε, η απελπισία είχε τον τρόπο της να σιωπά τη λογική. Περπατούσαν σε τεντωμένο σκηνή,
ισορροπώντας την επιθυμία τους για δικαιοσύνη με την υπαρκτή πιθανότητα να προκαλέσουν νεποπράβην βλάβη. Καθώς έθαν το σχέδιό τους σε εφαρμογή, είχαν πλήρη επίγνωση του τι διακυβευόταν. Μια λάθος κίνηση, ένα στραβοπάτημα, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες. Αλλά ήταν αποφασισμένοι, ενωμένοι από τον κοινό τους σκοπό και την ακλόνητη πίστη τους, στην Grand Hotel. Σκιές αμφιβολίας τρώγανε τον Πέτρο. Έκανε το σωστό. Άξιζε η αποκάλυψη του Ρίγα και της Βασιλικής στον πιθανό χαμό. Η Grand Hotel ευημερούσε χάρη στην διακριτικότητα, στην ικανότητά της να διατηρεί έναν αέρα άμεμπτης σεμνότητας. Θα κατέστρεφαν οι πράξεις τους αυτήν την ψευδέστηση για πάντα. Εξομολογήθηκε τις αμφιβολίες του στην Αλίκη. Η φωνή του βαριά από αβεβαιότητα. Εκείνη άκουγε υπομονετικά, το βλέμμα της σταθερό και κασφαλιστικό. «Ξεκινήσαμε αυτό μαζί, Πέτρο», του θύμισε με ηρεμία. «Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω τώρα. Πρέπει να το ολοκληρώσουμε». Τα λόγια της ήταν μια τόσο απαραίτητη άγκυρα στην θύελλα της αβεβαιότητάς του. Ήξερε ότι είχε δίκιο. Είχαν φτάσει πολύ μακριά για να τα παρατήσουν τώρα. Έπρεπε να εμπιστευτούν το ένστικτό τους, την αίσθηση της δικαιοσύνης τους και ο ένας τον άλλον. Καθώς η έρευνα του Πέτρου και της Αλίκης βάθαινε, βρέθηκαν παρασύροντας όλο και περισσότερο στον ιστό των μυστικών της Grand Hotel. Κάθε απάντηση που ανακάλυπταν έμοιαζε να οδηγεί σε περισσότερες ερωτήσεις. Κάθε αποκάλυψη φανερώνοντας ένα νέο επίπεδο απάτης. Οι τείχοι έκλειναν ασφυκτικά, απειλώντας να τους πνίξουν κάτω από το βάρος των ανακαλύψεών τους. Οι άλλοι καλεσμένοι, αισθανόμενοι την αλλαγή στην ατμόσφαιρα, κλείστηκαν στον εαυτό τους, τα χαμόγελά τους τεντωμένα, τα μάτια τους παρατηρητικά. Η Grand Hotel, κάποτε καταφύγιο πολυτέλειας και ευχαρίστησης, τώρα έμοιαζε με ένα επίχρυσο κλουβί, οι κάτοικοι της παγιδευμένοι από τα μυστικά και τα ψέματά τους. Ο αέρας ήταν γεμάτος ένταση, η σιωπή διακοπτόταν από το τίγκαγμα των ποτηριών σαμπάνιας και τα αναγκαστικά γέλια των νευρικών καλεσμένων. Η Grand Hotel, κάποτε λιμάνι ηρεμίας, είχε γίνει εστία παρανοϊκών σκέψεων και υποψίας. Σε μια τολμηρή κίνηση, ο Πέτρος αντιμετώπισε το Ρίγα και τη Βασιλική, αποκαλύπτοντας τον δεσμό τους στους άλλους καλεσμένους. Η αίθουσα βυθίστηκε στο χάος, οι κατηγορίες εκτοσβενόντουσαν σαν μαχαίρια. Η προσεκτικά δομημένη εικόνα σεμνότητας κατέρευσε, αποκαλύπτοντας τα ομά συναισθήματα που συγκρατούνταν κάτω από την επιφάνεια. Ήταν ένα τελευταίο ρίσκο, ένα επικίνδυνο παιχνίδι για δικαιοσύνη. Ο Πέτρος παρακολουθούσε τη σκηνή να εκτυλίσσεται, η καρδιά του χτυπούσε στο στήθος του. Είχε θέσει τα γρανάζια σε κίνηση, αλλά δεν είχε κανέναν έλεγχο για το πού θα σταματούσαν. Η Grand Hotel, κάποτε σύμβολο τάξης και κομψότητας, ήταν τώρα ένα πεδίο μάχης πληγωμένων συναισθημάτων και σπασμένης εμπιστοσύνης. Η αλήθεια, όπως φαινόταν, είχε ένα βαρύ τίμημα, αφήνοντας πίσω της καταστροφή. Καθώς η νύχτα βάθαινε, η Grand Hotel στεκόταν σιωπηλή. Τα μυστικά της κλειδωμένα με ασφάλεια μέσα στους τοίχους της. Η θύελλα είχε περάσει, αφήνοντας πίσω της ίχνη καταστροφής. Η αλήθεια, που κάποτε κρυβόταν στις σκιές, είχε τραβηχτεί στο φως, αποκαλύπτοντας τα ψέματα και τις προδοσίες που είχαν σαπίσει κάτω από την επιφάνεια. Ο Πέτρος και η Αλίκη, εξαντλημένοι αλλά αποφασισμένοι, στεκόταν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, κοιτάζοντας τον ουρανό γεμάτο αστέρια. Είχαν αντέξει την θύελλα, είχαν φέρει την αλήθεια στο φως. Αλλά με ποιο τίμημα. Ο αέρας της νύχτας ήταν γεμάτος ανίποτα λόγια, με το βάρος όλων όσων είχαν συμβεί. Είχαν κερδίσει μια νίκη, αλλά έμοιαζε κούφια. Η Grand Hotel, αλλαγμένη για πάντα από τα γεγονότα εκείνης της νύχτας, κρατούσε τα μυστικά της καλά κρυμμένα, περιμένοντας τον ήλιο να ανατείλει σε μια νέα μέρα, ένα νέο κεφάλαιο στην θυελλώδη ιστορία της.